Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μέσα σε όλα τα δύσκολα που περνάμε αυτή την εποχή, έχουμε μπροστά μας ως κοινωνία, οι γονείς και οι μαθητές στην Ελλάδα, να αντιμετωπίσουν τόσο τις προαγωγικές όσο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Με αυτό θα ασχοληθούμε, με την Τράπεζα Θεμάτων, με τις πανελλήνιες, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με τις αλλαγές και τις αντιδράσεις που έχουν ξεσηκωθεί το τελευταίο διάστημα. Είναι κοντά μας εκλεκτοί καλεσμένοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν όλους εμάς, όλους εσάς και τα παιδιά να καταλάβουν τι ακριβώς θα συμβεί σε λίγο καιρό από σήμερα. Είμαστε στην τελική ευθεία, το ανακοίνωσε και η Υπουργός, νωρίτερα φέτος τα πράγματα, έρχονται νωρίτερα. Θα την ακούσουμε στο βίντεο που ακολουθεί, τι ακριβώς είπε και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε μια κουβέντα που καλό είναι κομμάτια της που θα σας ενδιαφέρουν να τα κρατήσετε για την μελλοντική τους χρήση. Τα μαθήματα τελειώνουν 20 Μαΐου για τα λύκεια, 30 Μαΐου για τα γυμνάσια, 15 Ιουνίου για τα δημοτικά. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινάνε 2 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια, 3 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια. Όπως ξέρετε, ανακοινώσαμε το πρόγραμμα πιο νωρίς φέτος για να βοηθήσουμε και τους υποψηφίους και τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες στο βέλτιστο προγραμματισμό. Και η προσπάθεια που γίνεται, κύριε Παπαδάκη, είναι για να έχουμε πιο νωρίς αποτελέσματα πανελλαδικών σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Για 12 χρόνια το ελληνικό δημόσιο δεν είχε διορίσει ούτε έναν εκπαιδευτικό. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διόρισε 16.200 εκπαιδευτικούς σε μόλις 2,5 χρόνια και σε μια συνθήκη, νομίζω, αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και για επιπλέον διορισμούς. Το ερχόμενο Σάββατο γίνονται εξετάσεις στα πρότυπα σχολεία. Είχαμε από τις μεγαλύτερες συμμετοχές που είχαμε ποτέ, κάπου 18.000 υποψήφοι για πρότυπα και για πειραματικά σχολεία. Το Σάββατο είναι εξετάσεις για τα πρότυπα. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση για τα πειραματικά. Θυμίζω ότι από 60 περίπου πρότυπα και πειραματικά, πλέον έχουμε πάει στα 120 τέτοια σχολεία σε όλη την επικράτεια. Απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και πρώτων εκλογών. Αυτά από την Υπουργό, τα είπε πριν από μερικές ημέρες στην τηλεόραση του Αντένα. Μαζί μας απόψε είναι η κυρία Μάνουσο Γεωργάκη. Η κυρία Μάνουσο Γεωργάκη είναι η αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Κυρία Στέλλα Μάνουσο Γεωργάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοντά μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Βανακάρας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων του Δήμου της Πάτρας. Κύριε Βανακάρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Είστε και καθηγητής Πανεπιστημίου, άρα με αυτή τη διπλή ιδιότητα απόψε μας βοηθάτε σε αυτά τα οποία θα πρέπει να μάθουν οι γονείς και να ακούσουμε. Και βεβαίως ο βασικός πυλώνας απόψε της κουβέντας μας, αυτός που θα μας δώσει εξηγήσεις για πάρα πολλά πράγματα, ο κύριος Στράτος Στρατηγιάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, αναλυτής, καθηγητής μαθηματικών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μέσα σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε, θέλω να μου βάλετε και ένα περασματάκι από αυτά τα νέα ΤΕΗ. Τι σόι πράγμα είναι αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος, να το καταλάβουν τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε από την Τράπεζα των Θεμάτων, στην οποία Τράπεζα των Θεμάτων σήμερα που μιλάμε, από χτες το βράδυ και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή από εκείνα που ξέρανε μέχρι χτες γονείς, μαθητές και καθηγητές. Ποια είναι αυτή? Να απαντήσω εγώ? Ναι, ναι, εσείς. Ωραία. Λοιπόν, η αλλαγή είναι η εξής. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον την προηγούμενη φορά που εφαρμόστηκε η Τράπεζα Θεμάτων το 2014, γινόταν ηλεκτρονική κλήρωση κάθε πρωί σε κάθε σχολείο χωριστά και έβγαιναν το δεύτερο και το τέταρτο θέμα, μιλάω για τα θετικά μαθήματα, τα μισά θέματα έβγαιναν από αυτή την κλήρωση. Από φέτος θα γίνει το εξής. Δεν θα βγαίνει ένα δεύτερο και ένα τέταρτο θέμα όπως έβγαινε. Θα βγαίνουν τρία δεύτερα και τρία τέταρτα θέματα και οι καθηγητές του σχολείου θα επιλέγουν από αυτά τα τρία θέματα που τους προέκυψαν από την ηλεκτρονική κλήρωση αυτά τα οποία θα βάλουν. Δηλαδή ένα από τα τρία. Αυτό γίνεται διότι μέσα στην Τράπεζα Θεμάτων υπάρχουν ασκήσεις που άλλες φορές είναι πάρα πολύ εύκολες και άλλες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οπότε το επίπεδο δεν είναι ίδιο. Έτσι λοιπόν δίνουν τη δυνατότητα στους καθηγητές να επιλέξουν αυτή ένα από τα τρία θέματα ώστε να είναι βατή η κατάσταση για τα παιδιά. Μάλιστα. Κυρία Μάνουσο Γεωργάκη,
Ποια ήταν η άποψη των καθηγητών για την Τράπεζα Θεμάτων? Θυμάμαι ότι η ΟΛΜΕ είχε διατυπώσει έντονες αντιρρήσεις. Σωστά. Εμείς και το 2013-2014 που είχε εφαρμοστεί είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας και τότε δυστυχώς τα αποτελέσματα είχαν επιβεβαιώσει όλες αυτές τις επιφυλάξεις που είχαμε, καθώς τότε το 1/4 των μαθητών και των μαθητριών είχε μείνει μεταξεταστέο ακριβώς λόγω της εφαρμογής της τράπεζας. Αυτό μάλλον προσπαθούν να γλιτώσουν τώρα μετά την τελευταία αλλαγή, της τελευταίας στιγμής αλλαγή κυριολεκτικά. Τελευταία στιγμής πραγματικά. Νομίζω πως αυτός είναι ο στόχος. Γιατί με τις αντιδράσεις και, και τα πανωτά υπομνήματα που στέλνουμε και εμείς αλλά και οι συνάδελφοί μας από τα σχολεία, προσπαθούμε να εξηγήσουμε στην Υπουργό Παιδείας, που φαίνεται να είναι για άλλη μια φορά εντελώς εκτός πραγματικότητας, ότι η ύλη δεν έχει βγει. Τα μαθησιακά κενά που έχουμε από τα προηγούμενα δύο χρόνια της τηλεκπαίδευσης και του οχτάμινου κλεισίματος των σχολείων είναι τεράστια, και ακόμα και η φετινή χρονιά που μπορεί να μην κλείσαν τα σχολεία δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια κανονική χρονιά. Τι θέλω να πω? Από τη μία το πρωτόκολλο, αυτό το περιβόητο, το 50% συνένα για να κλείσει ένα τμήμα, είχε πια συνέπεια χιλιάδες τμήματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να υπολειτουργούν, διότι μπορεί να έλειπαν 10-12 παιδιά από τα 28, το κλίμα δεν έκλεινε με αυτές τις απώλειες, όμως το μάθημα έπρεπε να προχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς έλειπαν συνεχώς μαθητές και μαθητές. Άκουσα την Υπουργό να λέει ότι το στοίχημα κερδίθηκε, τα σχολεία μείναν ανοιχτά, τα μαθήματα έγιναν. Δεν είπε βέβαια αυτό που λέτε εσείς, τη λεπτομέρεια. Ωραία, γινόντουσαν με ανοιχτά τα τμήματα, αλλά πόσοι παρακολουθούσαν, έτσι? Ακριβώς. Και όταν επέστρεφαν οι 10, ας πούμε, απόντες αυτής της εβδομάδας, έλειπαν άλλα παιδιά. Οπότε υπήρχε ένα απίστευτο μπάχαλο στην παιδαγωγική διαδικασία. Και ταυτόχρονα είχαμε και τη διαδικασία ειχνηλάτησης των τεστ, που κάθε φορά που φρενόταν ένα κρούσμα στο σχολείο, σταματούσαν τα μαθήματα. Τα παιδιά έπρεπε να σταματήσουν, να βγουν από τις τάξεις, να κάνουν self-test. Τα παιδιά που έπρεπε να κάνουν rapid test έφευγαν από το σχολείο. Δεν ήταν το κλίμα. Ναι, το κλίμα ήταν δύσκολο πολύ. Ναι, το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι και φέτος χάθηκαν χιλιάδες ώρες τελικά, πέρα από τα προηγούμενα κενά που είχαμε έτσι και αλλιώς, με αποτέλεσμα η ύλη και τα κενά τα πεσινά να μην μπορούν να καλυφθούν, αλλά και η φετινή ύλη να μην έχει ολοκληρωθεί στη συνέχεια. Τώρα όμως με αυτή την αλλαγή τη τελευταία στιγμή, χτες έγινε. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή και υπήρχε αυτό όλο το πλαίσιο που περιγράψατε. Σημαίνει αυτό τώρα, αυτή η αλλαγή δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνετε εσείς ως καθηγητές του σχολείου και βεβαίως, τώρα μην κρυβόμαστε, θα διαλέξετε τα πιο ήπια, τα πιο βατά θέματα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτή η αλλαγή της τελευταίας στιγμής είναι μια παραδοχή του Υπουργείου, που αρνήθηκε να αναστείλει την εφαρμογή της τράπεζας όπως ζητούσαμε. Είναι μια παραδοχή ότι ήδη δεν έχει βγει και ότι καμία κανονικότητα δεν υπήρξε στα σχολεία μας δυστυχώς ούτε τη φετινή χρονιά. Μάλιστα. Κύριε Βανακάρα, τι λένε οι γονείς για αυτά? Τα πράγματα είναι, οι μαθητές και οι γονείς και οι οικογένειές τους μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις. Πρέπει να συγκεντρωθούν. Η χρονιά που πέρασε, όπως και οι προηγούμενες χρονιές, ήταν δύσκολες. Ήταν δύσκολες όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν με πολλά εκπαιδευτικά κενά, πέρα από τα κενά λόγω των ασθενειών, λόγω του COVID. Πάρα πολλά μαθήματα διδάσκονται σε δεύτερη και τρίτη ανάθεση, που πάει να πει ότι ο καθηγητής των ξένων γλωσσών κάνει ιστορία ή κάνει άλλου είδους μαθήματα. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι χιλιάδες καθηγητές. Σε αυτό απαντάμε, αυτά ακούμε και αισθανόμαστε ότι ναι, δεν μας αντιμετωπίζουν όπως θα έπρεπε. Σε τμήματα τα οποία ειδικά φέτος συγχωνεύτηκαν και αντί να έχουν λιγότερους μαθητές, είχαν περισσότερους. Και μεγάλες αντιδράσεις γι' αυτό. Και οδηγούμαστε λοιπόν σε μια χρονιά με όλα αυτά τα προβλήματα συσσωρευμένα, με τα γνωστικά, τα εκπαιδευτικά κενά, όπως επισημάνθηκαν και από τους άλλους ομιλητές, αλλά και τα συναισθηματικά, τα ψυχολογικά ζητήματα της πανδημίας, να πάμε στις εξετάσεις. Το ζήτημα, το ότι άλλαξε η Υπουργός το πώς θα προκύψουν τα θέματα με την Τράπεζα Θεμάτων, είναι μια επιτυχία. Μετά από την τεράστια κατακραυγή από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, το θέμα της Τράπεζας Θεμάτων φαίνεται ότι δεν ισχύει έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο να ισχύσει. Και οι λόγοι είναι όλοι αυτοί που είπαμε, συν το γεγονός ότι σε ένα σωρό σχολεία δεν έχει καλυφθεί και η ύλη των μαθημάτων. Οπότε με αυτήν εδώ πέρα την αλλαγή της τελευταίας ώρας, που τώρα την μαθαίνουμε κι εμείς, δηλαδή τις τελευταίες 24 ώρες, τα θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων θα έρχονται μεν, ωστόσο θα είναι επιλογή του καθηγητή
ποια από αυτά θα δώσει στους μαθητές για τις τελικές εξετάσεις. Για να γλιτώσουμε τα εξεταστέως, γιατί είδαν ότι κάνα 40%, περίπου 40% θα μείνει με τα εξεταστέως και άντε μετά να δεις τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Να πάω στον κύριο Στρατηγιάκη και θέλω να μου απαντήσει ποια είναι η δική του αίσθηση και εκτίμηση. Πρώτον, για το πώς οδηγούνται τα παιδιά φέτος στις προαγωγικές εξετάσεις αλλά και στις πανελλήνιες. Ακούσαμε την αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, την κυρία Μανουσογεωργάκη, να περιγράφει την κατάσταση του χειμώνα στα σχολεία και αν η ύλη είναι πολύ και δεν έχει προλάβει το διδακτικό προσωπικό να την διδάξει. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ήταν ανοιχτά τα σχολεία, ήταν ανοιχτά και τα παράθυρα. Άρα χειμωνιάτικα δεν υπήρχε κανένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όπως είπε και η κυρία μας Μανουσογιαννάκη, υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Μανουσογεωργάκη, τη διορθώνω. Συγχωρέστε με. Και εγώ. Δεν το είδα καλά. Μανουσογεωργάκη. Μην της αλλάζουμε το όνομα. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα κενά από την τηλεκπαίδευση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η τηλεκπαίδευση ήταν αναγκαίο κακό, δηλαδή από το Λότελα καλή και Παναγιώτενα που λένε. Από εκεί και πέρα όμως αποδείχθηκε κάτι που θα μας χρειαστεί στο μέλλον. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος είναι αναντικατάστατος. Όλες αυτές οι θεωρίες που λένε για μαθαίνω μέσω υπολογιστή κλπ. Ίσως σε ενηλίκους να στέκουν ή αν θες να μάθεις κάτι γρήγορα, ναι, όντως είναι χρήσιμο. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούν να αντικατασταθεί ο εκπαιδευτικός της τάξης. Να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, είναι για έκτακτες ανάγκες και μόνο. Τέλος. Ακριβώς. Φανταστείτε ότι ο εκπαιδευτικός δεν καταργήθηκε, απλά ήταν μέσα από μια οθόνη και το σύστημα κατέρευσε εντελώς. Δηλαδή τα παιδιά δεν μάθανε τίποτα, αυτό είναι κοινό μυστικό, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν δούλεψε η τηλεκπαίδευση. Διεθνώς η τηλεκπαίδευση δημιούργησε πολλά προβλήματα. Να φανταστείτε στην Αγγλία προσπαθούν να μετρήσουν πόσα δισεκατομμύρια λίρες χρειάζονται για να καλύψουν τα κενά των παιδιών. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, ότι οι συνθήκες μάθησης ήταν ακατάλληλες. Από εκεί και πέρα δεν έγινε κάποια προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά των παιδιών. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι η Τράπεζα Θεμάτων, όπως θα εφαρμοστεί, έχει μεγάλη διαφορά από το 2014. Ποια είναι αυτή η διαφορά? Το 2014, για να προαχθεί ένα παιδί στην επόμενη τάξη, έπρεπε να έχει μέσο όρο στα μαθηματικά 10, το ίδιο και στη γλώσσα κλπ. Τώρα αυτό δεν ισχύει. Τώρα χρειάζεται απλά ένας γενικός μέσος όρος 10 από όλα τα μαθήματα, στα οποία μετράει πλέον και η γυμναστική. Άρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα και μη συγκρίσιμα. Η οποία γυμναστική θα έχει 19. Προφανώς. Τα πράγματα είναι πιο εύκολα και μη συγκρίσιμα άμεσα με το 14. Έχουμε βεβαίως το handicap της πανδημίας και όλων αυτών, τα οποία δεν είναι μόνο ότι έλειπαν παιδιά. Έλειπαν καθηγητές, γιατί και οι καθηγητές άνθρωποι ήταν και αρρώστεναν και έπρεπε να μπουν σε καραντίνα. Επίσης να πούμε ότι με πάνω από 28.000 νεκρούς υπάρχουν και παιδιά που έμειναν ορφανά στη διάρκεια. Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Βεβαίως. Και αν δεν έμειναν ορφανά και από τους δύο γονείς, είχαν χτυπήματα θανάτου μέσα στις οικογένειες, τα οποία τα επηρέασαν καταλυτικά. Βεβαίως. Καταλαβαίνετε τώρα πώς να κάτσει να διαβάσει ένα παιδί που έχασε τον πατέρα του ή τη μητέρα του, χτυπήστε ξύλο. Και άλλα πρόσωπα της οικογένειας. Είναι ζήτημα. Υπάρχουν άλλοι που χάσανε παππούδες, γιαγιάδες, θείους και έναν πατέρα και υπήρξαν χτυπήματα. Από εκεί και πέρα, το ότι η ύλη δεν έχει βγει, προφανώς το καταλάβανε. Είναι πολύ η ύλη. Είναι περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω για τις πανελλαδικές, διότι φέτος τις πανελλαδικές τα παιδιά εξετάζονται στη μεγαλύτερη ύλη όλων των εποχών, διότι διευρύνθηκε. Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Δεν είναι μια εξέταση πιστοποίησης γνώσης. Θα πάμε. Ολοκληρώστε για την Τράπεζα Θεμάτων, να το κλείσουμε την ενότητα, να την κλείσουμε αυτή και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολύ γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με την Τράπεζα Θεμάτων, όπως θα εφαρμοστεί φέτος, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν το 2014. Δεν περιμένουμε δηλαδή να μείνουν τόσο πολύ μετεξεταστέοι. Εγώ το 2014 είχα δει το 30% των μαθητών έμεινε μετεξεταστέο στα μαθηματικά. Έτσι, λοιπόν, δεν αναμένουμε κάτι τέτοιο, διότι ακόμα και αν έχει 5 ένας μαθητής
στα μαθηματικά, έχοντας 20 στη γυμναστική, έχει περάσει. Άρα τα πράγματα θα είναι σε αυτή τη φάση πιο ήπια ως προς την προαγωγή των παιδιών. Από εκεί και πέρα βεβαίως τα παιδιά αυτά κουβαλάνε όλα τα προβλήματα που είχαν, ότι δεν έχουν τα τελευταία 2 χρόνια παραστεί καθόλου σε εξετάσεις, δεν έχουν εμπειρία εξετάσεων και όλα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Μανουσογεωργάκη, συμπληρώστε για την Τράπεζα Θεμάτων ό,τι θέλετε να πείτε, για να περάσουμε μετά στο μεγάλο μας θέμα που είναι οι Πανελλήνιες. Ναι, θα ήθελα και εγώ αν και αναφέρθηκε, να επισημάνω ότι πέρα από τα μαθησιακά κενά και πέρα και από την αύξηση της ύλης που είχαμε, που ήταν εντελώς παράλογο, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε και τις κοινωνικές και τις ψυχικές συνέπειες που είχε η πανδημία, η καραντίνα, το πένθος στα παιδιά. Και δεν το λέμε απλά εμείς που το βιώνουμε και μέσα στα σχολεία. Η UNICEF και η UNESCO έχουν βγάλει απανωτές αναφορές, έχουν βγάλει συστάσεις προς όλα τα έθνη για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις συνέπειες, γιατί ξέρετε αυτές οι συνέπειες είναι μακροπρόθεσμες, όπως θα είναι και οι συνέπειες του γνωστικού κενού που υπάρχει. Και δυστυχώς και το Υπουργείο αλλά και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δεν έχουν βοηθήσει καθόλου, δεν έχουν βγάλει καμία παιδαγωγική οδηγία, δεν έχουν δώσει κανένα μπούσουλα στους εκπαιδευτικούς για το πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση που συνεχώς χειροτερεύει. Δηλαδή, αν δείτε μόνο τα κρούσματα της βίας που υπάρχουν στα σχολεία μετά το άνοιγμα των σχολείων από την καραντίνα, είναι τρομακτικό. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Τα παιδιά ξεσπάνε και η κοινωνία, βέβαια, και στην κοινωνία έχουν αυξηθεί τα κρούσματα βίας και αντίστοιχα, βέβαια, και στη μικρογραφία της κοινωνίας που είναι το σχολείο. Άρα το Υπουργείο πρέπει επιτέλους να σκύψει πάνω από τα παιδιά μας και να καταλάβει ότι πρέπει να τα βοηθήσει. Τι φοβάστε, κάτι δεν μου λέτε. Διακρίνω ότι δεν μου λέτε ένα φόβο σας. Ποιος είναι ο φόβος σας? Βεβαίως δεν μπορεί να μην γίνουν προαγωγικές εξετάσεις. Νομίζω δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά... Όχι, εμείς δεν ζητούσαμε αυτό. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο φόβος σας? Ο φόβος σας, το ζητάμε από την αρχή της χρονιάς και δεν έγινε δεκτό. Ζητήσαμε να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων. Α, αυτό, μάλιστα. Να μην εφαρμοστεί ούτε φέτος, όπως δεν εφαρμόστηκε ορθώς και πέρυσι, διότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας είναι τόσο πιεσμένα από όλη αυτή την κατάσταση που έχουν ζήσει. Είναι κυριολεκτό όταν λέω ότι είναι η πιο πολύπαθη γενιά μαθητών και μαθητριών. Έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά πράγματα. Τι φοβάστε, πέστε μου, τι φοβάστε? Τις συνέπειες, ξαναλέω, τις παιδαγωγικές συνέπειες, τις ψυχές αυτών των παιδιών και τις γνωστικές, αλλά κυρίως τις ψυχικές. Αν διαβάσετε τις αναφορές της UNESCO, πραγματικά θα τρομάξετε για τις συνέπειες που περιγράφονται και μακροπρόθεσμα, ξαναλέω. Αυτά τα πράγματα θα κληθούμε να τα διαχειριστούμε και μακροπρόθεσμα και θα τα τελειώσουν στα σχολεία και αν μπουν στα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Κύριε Βανακάρα. Για το θέμα της Τράπεζας Θεμάτων, εμείς σαν γονείς το έχουμε δει χρόνια, το οργανωμένο γονεϊκό κίνημα. Ζητάμε την κατάργησή του για όλους αυτούς τους λόγους που έχουν αναφερθεί ήδη, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί η Τράπεζα Θεμάτων δημιουργεί και ένα κοινωνικό αποτέλεσμα. Έχει κοινωνικό πρόσημο. Αν εξεταστούν τα αποτελέσματα, οι αποτυχίες, ποια σχολεία δεν προχωράνε, ποιοι μαθητές δεν προχωράνε, θα τους δούμε σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, κατά κύριο λόγο στις λαϊκές οικογένειες που με δυσκολία στέλνουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια ή ακολουθούν και μια την παράλληλη εκπαίδευση που έχει συνηθίσει πλέον η ελληνική κοινωνία. Με αυτήν την έννοια ενισχύεται η κοινωνική διαφοροποίηση, η κοινωνική αδικία και επιπλέον, αντί να συζητάμε τι μαθαίνει το παιδί μας στο σχολείο, συζητάμε πώς περνάει την τάξη. Για να συζητήσουμε. Αυτό τώρα είναι για το γονεϊκό κύμα ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Τι μαθαίνουνε στην ιστορία, στη φυσική, κάνουν εργαστήρια? Θεωρητικά κάνουν. Δηλαδή το μόνο που μας αθλητισμό αυτή την ώρα μπορεί... είναι πώς θα περάσουμε την ακριβώς τάξη, αν η Τράπεζα Θεμάτων δώσει δύσκολα ή εύκολα. Το σχολείο... Μάθαμε, δεν μάθαμε, δεν μας νοιάζει δηλαδή. Το σχολείο λέτε, έχει μας... μουσική, έχει αθλητισμό, έχει καλλιτεχνικά. Ποιος γονιός τώρα μπορεί να πει ότι από το σχολείο μας το παιδί θα μάθει ένα μουσικό όργανο? Ποιος γονιός, ποια οικογένεια μόνο μπορεί να πει... Μόνο στα ειδικά σχολεία τα μουσικά. Μόνο στα ειδικά μουσικά σχολεία. Να πει ότι δεν θα χρειαστώ να πάω σε ένα αθλητικό σωματείο να πληρώσω για να αθληθώ και την κάνω την άθλησή μου στο σχολείο, ναι, ή θα μάθω, θα κάνω τις τέχνες μου χωρίς να πάω διαφορετικά. Με αυτή την έννοια το κύριο ζήτημα για μας είναι να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα και εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε. Και πάμε τώρα στον κύριο Στρατηγιάκη με πρώτη κουβέντα αυτό που άκουσα. Φέτος για τις Πανελλήνιες, γιατί πάμε τώρα στις Πανελλήνιες,
οι υποψήφοι θα εξεταστούν στην μεγαλύτερη ύλη όλων των εποχών. Ακριβώς. Πώς το καταφέρανε αυτό? Το καταφέρανε διότι αυξήθηκαν οι ώρες των 4 εξεταζομένων μαθημάτων, οι οποίες έγιναν 6, οπότε μέσα σε αυτές τις 6 ώρες θεώρησε το Υπουργείο ότι μπορεί να βγει περισσότερη ύλη. Να πούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Επειδή οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων, δηλαδή αν αφήσουμε προς το παρόν απ' έξω την ελάχιστη βάση εισαγωγής για να μπορέσουμε να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τι συμβαίνει, αν υπάρχουν 140 θέσεις στην Ιατρική Αθήνα, θα μπουν οι 140 πρώτοι. Δηλαδή οι 140 που έγραψαν καλύτερα και φυσικά έχουν δηλώσει την ιατρική. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να γράψεις καλύτερα από το διπλανό σου. Δεν χρειάζεται να γράψεις ούτε καλά, ούτε άσχημα, ούτε άριστα. Πρέπει να γράψεις απλά καλύτερα από το διπλανό σου. Αυτό λοιπόν εξαναγκάζει την Επιτροπή των Θεμάτων για να μπορέσει να έχει μια ομαλή κατανομή των βαθμολογιών, να βάζει κάποια θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολα. Όταν η ύλη λοιπόν είναι πολύ στενή, πρέπει να εμβαθύνουν πάρα πολύ τα παιδιά, και αυτό κάνουν και οι καθηγητές, για να καλύψουν τα πάρα πολύ δύσκολα θέματα που θα ζητηθούν. Όταν η ύλη είναι πιο πλατιά, είναι προφανές ότι η εμβάθυνση είναι μικρότερη. Άρα, σε πιο πλατιά ύλη θα μπουν ελαφρά ευκολότερα θέματα. Το θέμα λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι αν η ύλη είναι μεγάλη ή μικρή. Θα μπουν έτσι και αλλιώς οι 140 πρώτοι που θα έχουν γράψει καλύτερα από τους υπόλοιπους. Το θέμα, και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, και δυστυχώς δεν το κοιτάει κανείς. Δεν παίζει ρόλο το ότι, όπως άκουσα, θα είναι ελαφρά πιο εύκολα τα θέματα από τις προηγούμενες χρονιές? Δεδομένου ότι θα είναι πιο πλατιά η ύλη, ότι είναι πιο πλατιά η ύλη, ο βαθμός δυσκολίας δεν θα είναι διαφορετικός. Άμαστε. Και είναι και πιο σωστό να είναι πιο πλατιά η ύλη και πιο βαθιά τα θέματα. Διότι σε αυτό το σημείο ήθελα να φτάσω. Πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή πολύ ωραία. Τα παιδιά μέσω των πανελλαδικών μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Ποιες γνώσεις χρειάζεται να έχουν για να παρακολουθήσουν τις σχολές τους? Εκείνο λοιπόν που έχει αποδειχθεί, γιατί κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτό, δεν νοιάζεται δηλαδή να υπάρχει μια σύνδεση των γνώσεων των παιδιών που τελειώνουν το λύκειο, που είναι απαραίτητες για να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται για να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο, να έχουν μια πλατιά ύλη, η οποία έχει εξεταστεί σε σχετικά μικρότερο βάθος από ό,τι εξετάζεται τώρα. Συνεπώς η αύξηση της ύλης είναι καλή όταν καταφέρουν και προσαρμοστούν και όλοι οι διδάσκοντες, δηλαδή σταματήσουν να κάνουν αυτά που λέμε τις τρελές ασκήσεις, και βέβαια για να σταματήσουν να τις κάνουν πρέπει να σταματήσουν να ζητούνται στις πανελλαδικές, διότι πάντα οι διδάσκοντες προσαρμόζονται στα θέματα των πανελλαδικών. Αν αλλάξουν λοιπόν τα θέματα των πανελλαδικών και έχουμε μια πιο πλατιά ύλη εξεταζόμενη σε μικρότερο βάθος, αυτό είναι πιο σωστό για τα παιδιά και για τις σπουδές τους μέσα στο πανεπιστήμιο. Γιατί, ας πούμε, να σας πω για τα μαθηματικά, που μπορώ να έχω άποψη, τόσα χρόνια επικεντρώνονται οι εξετάσεις σε 2-3 κρίσιμα θεωρήματα και στείνονται ασκήσεις πολύπλοκες κλπ. Πάνω σε αυτά τα 2-3 κρίσιμα θεωρήματα, αλλά τα παιδιά αγνοούν πολύ μεγάλα κομμάτια της ύλης που θα τους χρειαστούν στο πανεπιστήμιο, όπως είναι η μηδαδική αριθμή, η γραμμική άλγεβρα και πολλά πολλά. Επειδή ακριβώς αυτό που λέτε το βιώνω προσωπικά με την κόρη μου, σας λέω ότι πάρα πολλά παιδιά αναγκάζονται στο πανεπιστήμιο να συνεχίσουν έντονα φροντιστήρια. Έντονα. Διότι η ύλη στην οποία εξετάζονται στις πανελλαδικές είναι πάρα πολύ μικρή. Το βιώνω. Και εξετάζονται με λάθος τρόπο. Να σας πω ένα παράδειγμα, τα παιδιά έχουν βγάλει μέχρι και ανέκδοτα. Λέει, άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις στην άξη των μαθηματικών, κάνε θεώρημα μέσης τιμής. 9 στα 10 θα είσαι μέσα. Έτσι βγαίνουν και τέτοια πράγματα. Συνεπώς θα πρέπει, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε ποιος να το κάνει, να υπάρχει μία σύνδεση των γνώσεων των αποφύτων λυκείου με τις απαιτούμενες γνώσεις για το πρώτο έτος του πανεπιστημίου. Μάλιστα. Πριν πάω στο διάλειμμα, κυρία Μάνουσο Γεωργάκη, σας παρακαλώ πολύ, επ' αυτών που είπε ο κύριος Στρατηγιάκης, βεβαίως η ΟΛΜΕ τι θέση παίρνει για αυτή την τεράστια ύλη, την μεγαλύτερη όλων των εποχών, αλλά με δεδομένο τις παρατηρήσεις που έκανε και ο κύριος Στρατηγιάκης, αν θέλετε.
Ναι. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε ένα σημείο με τον κύριο Στρατηγάκη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Συμφωνώ ότι στην εκτίμηση ότι όταν η ύλη είναι πιο πλατιά, πιθανά, γιατί είναι πιθανά, είναι εκτίμηση αυτό, τα θέματα να είναι πιο πατά. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς μέσα στο σχολείο, όταν διδάσκουμε, αναγκαζόμαστε με βάση τα προηγούμενα, των προηγούμενων ετών θέματα να εμβαθύνουμε αρκετά, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα ο φόβος να μπουν πάρα πολύ δύσκολα θέματα και πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί. Και η ιστορία αυτό διδάσκει. Η ιστορία διδάσκει ότι υπάρχουν ένα τουλάχιστον πολύ δύσκολο θέμα. Πάντα. Άρα, και δυσνόητο πολλές φορές. Πρέπει να εμβαθύνουμε, για να είναι σωστά προετοιμασμένα τα παιδιά, να εμβαθύνουμε στο σύνολο της ύλης, γιατί δεν μπορούμε φυσικά να ξέρουμε σε ποιο κομμάτι της ύλης θα είναι το δύσκολο θέμα. Άρα η αύξηση της ύλης, και ειδικά αυτή την περίοδο που είπαμε όλα αυτά που συμβαίνουν, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση για τα παιδιά της φετινής χρονιάς, σε μια διαδικασία που έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνετε ότι είναι στρεσογόνα, ακόμα και υπό φυσιολογικές συνθήκες. Η αύξηση της ύλης σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία θεωρούμε ότι το μόνο που κάνει να δείχνει την αναλγησία. Καταφέρατε να διδάξετε κατά τον τρόπο που είπε ο κύριος Στρατηγάκης τα παιδιά σας? Όχι. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Όχι, και δεχόμαστε μηνύματα από όλη τη χώρα και από τα πρωτοβάθμια συνδικάτα και από συναδέλφους που εναγωνίως παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε βοήθεια και απευθύνονται και στους συμβούλους τους και απευθύνονται και στα ΠΕΚΕΣ και λένε ότι παιδιά, η ύλη δεν βγαίνει με αυτές τις συνθήκες και μάλιστα όταν είναι και αυξημένη. Άρα δηλαδή μου λέτε ότι οδηγούνται παιδιά στις εξετάσεις σε κομμάτια ύλης που δεν έχουν διδαχτεί στο σχολείο. Δεν ξέρω τι έγινε στο φροντιστήριο. Επιπέφθηκε πάρα πολύ το τελευταίο κομμάτι της ύλης προκειμένου τουλάχιστον κάτι να έχουν ακούσει μέσα στις τάξεις. Πολύ πάνω. Επιφανειακά. Και να σας πω εδώ ότι υπήρξαν και προφορικές οδηγίες σε κάποιες περιοχές στη χώρα από τις διευθύνσεις που έλεγαν στους εκπαιδευτικούς να γράψουν στο βιβλίο ή ψευδώς ότι έχουν καλύψει την ύλη. Παρακαλώ. Εκεί έχουμε φτάσει. Παρακαλώ, πέστε το πάλι. Αυτό που ακούσατε, υπήρξαν προφορικές εντολές από διευθύνσεις εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν στα βιβλία ύλης ότι ψευδώς έχουν καλύψει το σύνολο της ύλης. Ακριβώς για να παρουσιαστεί μια επικοινωνιακή φούσκα κανονικότητας ότι όλα πάνε καλά και άρα το Υπουργείο δεν θα έχει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που πολύ φοβάμαι ότι θα έχουν. Τώρα θα σας ρωτήσω και θα πάω στο διάλειμμα, μου επιτρέπετε, για να πάω μετά στους γονείς. Θα σας ρωτήσω και στα φροντιστήρια, θα λέγε κάποιος τώρα που μας λέει, πώς τα καταφέρνουν ρε παιδιά και τα διδάσκουν όλα. Καλά, αυτό έτσι λένε τα φροντιστήρια. Να σας πω μια πολύ μεγάλη διαφορά με τα φροντιστήρια, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα της παραπαιδείας στη χώρα μας είναι τραγικό. Μια μεγάλη διαφορά με τα φροντιστήρια δεν είναι ότι η εκπαιδευτική εκεί είναι καλύτερη ή στο δημόσιο είναι καλύτερη. Είμαστε ίδιοι άνθρωποι από τα ίδια πανεπιστήμια. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο δημόσιο σχολείο έχει τμήματα 28 άρια με 28 παιδιά μέσα, ενώ στα φροντιστήρια έχει 4-5 παιδιά. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει το ίδιο μάθημα. Και να πω εδώ ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι η μοναδική κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο που εν μέσω πανδημίας αύξησε τον αριθμό μαθητών ανά τάξη. Είναι η μοναδική κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο που Οκτώβρη μήνα συγχώνεσε τμήματα και τα έκανε ακόμα πιο υπερμεγέθη. Πώς να βγει ήλιο, πώς να ασχοληθεί ένας εκπαιδευτικός μέσα σε 45 λεπτά με 28 μαθητές, να καταλάβει το κενό του, να καταλάβει τις απορίες του, να προλάβει να τις λύσει και να παραδώσει και το μάθημα. Είναι αδύνατο. Και με τις αυξημένες ώρες. Πάλι δεν καταφέρατε να καλύψετε την ύλη. Όταν η αύξηση της ύλης είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των διδακτικών ωρών, ουσιαστικά κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Άρα, πάνω-πάνω ότι προλάβατε και πιέσεις να γράψετε ότι τα προλάβατε όλα καλά για να υπάρχει μια άλλη εικόνα. Ήθελε κάποιος να μιλήσει πριν πάω στο διάλειμμα. Ναι, κύριε Στρατηγάκη, ναι. Να συμπληρώσω ένα πράγμα εδώ, επειδή έχω κάνει και στους δύο χώρους, υπήρξα 15 χρόνια φροντιστής και 15 χρόνια καθηγητής στο δημόσιο σχολείο. Οπότε ξέρω και τους δύο χώρους καλά. Στο φροντιστήριο να πούμε ότι η προετοιμασία ξεκινάει το από καλοκαίρι. Το καλοκαίρι της Δευτέρας προς Τρίτη Λυκείου. Πολλές φορές ξεκινάει και στη διάρκεια της Δευτέρας Λυκείου, οπότε είναι πολύ λογικό να βγαίνει η ύλη. Σωστό. Αφού ο χρόνος που έχουν είναι πολύ περισσότερος. Λοιπόν, δεν ξεκινάει 11 Σεπτεμβρίου που ξεκινούν τα σχολεία. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω με τους γονείς, με τον κύριο Πανακάρα.
Επιστρέψαμε εδώ. Σήμερα συζητάμε για την Τράπεζα των Θεμάτων και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Για το τέλος του μήνα δηλαδή συζητάμε από τώρα. Περάσαμε από την Τράπεζα των Θεμάτων. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαστε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα μιλήσω με τον κύριο Βανακάρα από πλευράς γονέων και θέλω να σας πω, κύριε καθηγητά, να μας περιγράψετε, μάλλον θέλω να ζητήσω, την κατάσταση που επικρατεί στα σπίτια αυτή την ώρα των υποψηφίων για τις πανελλήνιες. Τα παιδιά αυτά, να θυμίσω, όταν ξεκίνησε η πανδημία και όλο αυτό το βάσανο που βρήκε τους υποψηφίους του 19 και του 20, ήταν στην πρώτη ηλικίου. Έβλεπαν δηλαδή τι έρχεται. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα σπίτια, ποια είναι η ψυχολογία των γονιών και των μαθητών, των υποψηφίων? Ήδη επισημάνθηκε ότι η γενιά αυτή των μαθητών έχει συσσωρευμένα πάρα πολλά ζητήματα από ψυχολογικά, από γνωστικά και εκπαιδευτικά. Έχει ξεχάσει και να δίνει και εξετάσεις. Η εμπειρία της πάει πίσω στο γυμνάσιο βασικά για να ξαναδεί εξετάσεις. Και η πίεση η οποία συσσωρεύεται σε ένα μεγάλο μέρος των οικογενειών με αυτές τις εξετάσεις είναι τεράστια. Η ψυχολογική πίεση. Γιατί για πάρα πολλούς μαθητές και για πάρα πολλές οικογένειες οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα δοκιμασία θέμα, μια δοκιμασία μεγάλη και είναι ένα κριτήριο αποτυχίας ή αποτυχίας. Ναι, χαράζει τη ζωή. Αν δείτε πώς απαντάνε οι γονείς μετά τις πανελλαδικές, δεν γράψαμε καλά. Με. Ναι. Μαζί δώσαμε. Ναι, δεν τα πήγαμε καλά. Τα πήγαμε άριστα. Περάσαμε εκεί. Δημιουργείται λοιπόν μια τεράστια πίεση σε πάρα πολλές οικογένειες. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτές τις πανελλήνιες εξετάσεις συμμετέχουν όλα τα λύκεια, και τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια που εξετάζονται σε διαφορετικά αντικείμενα, σε διαφορετικά μαθήματα. Η πίεση λοιπόν είναι τεράστια και ένα μεγάλο κομμάτι των οικογενειών αισθάνεται ότι έρχεται να κάνει μια απόσβεση όλης της επένδυσης που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ θα πρέπει να συνεχίσουν οι μαθητές σε αυτή την τελική ευθεία, στοχευμένα στην προσπάθειά τους για τις εξετάσεις, να μην τους φορτώσουμε με προσδοκίες για ευκολότερα ή δυσκολότερα θέματα. Τα θέματα θα είναι αυτά που θα είναι. Έχουν δει όμως. Ναι, θα είναι ίδια για όλους. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι για στις περιπτώσεις τώρα των σχολείων που δεν έχει καλυφθεί. Κύριε Βανακάρα, αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Ναι. Και το άλλο είναι ότι έχουν δει τα ολοκαυτώματα των προηγούμενων χρόνων. Και το 19 και το 20 μιλάμε για ολοκαυτώματα. Τουλάχιστον στο θετικό κομμάτι. Στο θεωρητικό είναι λίγο διαφορετικό. Το γεγονός ότι αυτός ο χαρακτήρας του. Δεν υπήρξε έλεος δηλαδή με την πανδημία. Ναι, των εξετάσεων είναι διαγωνιστικός. Αν ήταν απλά διαγωνιστικός, τα πράγματα. Δεν είναι γνώσεων, είναι ταχύτητας, ναι. Λέω εγώ. Και έχω πει και δημόσια στο ραδιόφωνο. Αυτό το ζήτημα τώρα που αναφέρετε εσείς έρχεται να επιταθεί πάρα πολύ λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Βέβαια. Δεν είναι ότι θα μπουν τώρα πλέον οι 140 που έχει διαθέσιμους το τάδε τμήμα, αλλά θα μπουν αυτοί εφόσον επικρατεί, υπάρχει και το κριτήριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Αυτό βάζει ένα πρόσθετο φόρτο. Είδατε πέρυσι ότι δημιούργησε και παράλογες καταστάσεις, μαθητές με υψηλές βαθμολογίες να μένουν έξω. Κακώς πολλοί γονείς νομίζουν ότι αν οι μαθητές μας. Τα πανεπιστήμια ρυθμίζουν καλά, βέβαια, την ελάχιστη βάση. Δεν τα ρυθμίζουν τα πανεπιστήμια. Γιατί? Τα πανεπιστήμια ρυθμίζουν μόνο το ποσοστό, το συντελεστή, που θα πολλαπλασιαστεί πάνω επί της μέσης βαθμολογίας. Δεν είναι ότι καθορίζουν τον ελάχιστο βαθμό που θα πρέπει να. Αν και τα πανεπιστήμια έχουν ζητήσει εδώ και χρόνια να καθορίζουν και τον αριθμό των εισακτέων. Ακριβώς, τα πανεπιστήμια ζητάνε να καθορίσουν και τον βαθμό των εισακτέων, κάτι το οποίο βέβαια η κυβέρνηση το κρατάει για την ίδια. Με αυτή την έννοια όμως πάλι να επισημάνω το εξής, ότι αυτή την κουβέντα θα την ξανακάναμε τα προηγούμενα χρόνια για τα θέματα, για το πώς μπαίνουμε, θα την ξανακάνουμε τα επόμενα. Και αυτό που μένει χωρίς να εμβαθύνουμε και να διεκδικούμε σαν λύση είναι το τι είδους μόρφωση παίρνει το παιδί στο σχολείο. Τι κλίμα επικράτει μέσα στις οικογένειες, που μιλάμε. Ένα μεγάλο κομμάτι των οικογενειών προσπαθεί να προσαρμοστεί για να είναι τα παιδιά της στην καλύτερη κατάσταση την ώρα που θα γράφουν τις εξετάσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι των οικογενειών σκέφτεται ότι θα μπει σε ένα καινούριο κυκαιώνα εξόδων, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Βεβαίως, πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που θα περάσει
το παιδί σε κάποιο τώρα πανεπιστήμιο. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο αν περάσει μακριά από το σπίτι του και να ένα το μεγάλο, πέρα η οικογένεια. Ένα μεγάλο κομμάτι κουβέντας που πέφτει στις οικογένειες, που γίνεται στις οικογένειες, είναι και το εξής. Πού να περάσει το παιδί μου? Ποιο πτυχίο θα το εξασφαλίσει, θα το εξασφαλίσει? Το κάνει η οικογένεια αυτό, γιατί έχω την δεν το κάνει σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό βλέπουμε ντε και καλά νομική. Μα πνίγονται στην ανεργία. Ντε και καλά παιδαγωγικά. Μα κοίτα τους αδιόριστους. Ντε και καλά το ένα, ντε και καλά το άλλο. Τι λέτε γι' αυτά? Γιατί οι γονείς, εσείς κατά την έρευνα είστε εκείνοι που επηρεάζετε πάρα πολύ τα παιδιά, και είχα εδώ σε αυτή την αίθουσα, εδώ σε αυτό το στούντιο, είχα εδώ έναν λειτουργό της εκπαίδευσης, ο οποίος μου είπε, από αυτούς που συμβουλεύουν τα παιδιά για τη σταδιοδρομία, ότι ερχόταν ο γονέας, τον έπιανε πριν μιλήσει με το παιδί και του έλεγε πες του, πίστονε, να πάει στην, ξέρω εγώ, να γίνει κτηνίατρος γιατί έχω το ιατρείο. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις, ειδικά τμήματα στα οποία τα πράγματα μπορεί να είναι πράγματι εξειδικευμένα, το 25% ανεργία στην ελληνική νεολαία, είτε είναι σπουδαγμένη είτε όχι, δεν θα αλλάξει. Ένα 25% των νέων. Ναι, αλλά έρχεται και ο γονέας να προσπαθεί στο παιδί να κάνει τα δικά του όνειρα τώρα στις πανελλήνιες. Προσπαθεί λοιπόν να κάνει όνειρα, προσπαθεί να βρει την ατομική. Αυτό που δεν έγινε αυτό, δηλαδή να το κάνει το παιδί. Αυτό λέω. Και μήπως αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Στην αποτυχία, μεγάλο συντελεστή. Ή αυτό, ή τα πράγματα πλέον αρχίζουν να γίνονται ακόμα χειρότερα. Α, ναι. Γίνονται ακόμα χειρότερα γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών οικογενειών αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους το επίπεδο που έχουν οι ίδιοι. Το επίπεδο ζωής, τη δουλειά, αν είναι εργαζόμενοι. Και αυτό δημιουργεί καινούριο είδους τιμών. Ναι. Και ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών οικογενειών, ιδιαίτερα των φτωχών, των πιο λαϊκών στρωμάτων, που τις προηγούμενες δεκαετίες αισθανόταν ότι αν ασχοληθεί, αν διαβάσει το παιδί, θα μπορέσει να περάσει. Τώρα αισθάνεται ότι δεν μπορεί να του δώσει τα εφόδια με τα φροντιστήρια, με όλη αυτή την πίεση που χρειάζεται για να προχωρήσει παραπέρα. Αυτές είναι οι κουβέντες που υπάρχουν στην ελληνική οικογένεια. Βεβαίως. Τα κλάματα, το άγχος. Και ο καθένας προσπαθεί να βρει την μαγική, την καλύτερη λύση για να εξασφαλιστεί. Να στηρίξει ψυχολογικά το παιδί τουλάχιστον. Κύριε Στρατηγάκη, πάνω σε αυτά, θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι παγίδες των φετινών πανελληνίων, αν υπάρχουν, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, να τα ξαναπούμε αυτά, και τι συμβουλεύετε τους γονείς τώρα, πριν πάμε και συζητήσουμε για τα νέα ΤΕΗ που θα τα έχουμε και αυτά στο κάδρο, να δούμε τι είναι αυτά, τι σοϊ πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, καταρχάς νομίζω πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα, πρέπει να σπουδάζουν όλα τα παιδιά? Εμένα η γνώμη μου ως εκπαιδευτικός είναι ότι πρέπει να σπουδάζουν όλα τα παιδιά. Αλλά προσέξτε, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Όταν σπουδάζουν όλα τα παιδιά, θα πρέπει να τους κάνουμε σαφές ότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά πάνω σε αυτό που σπούδασαν. Διότι έχουμε την καλή πρόθεση να σπουδάζουν όλα τα παιδιά, αλλά οι θέσεις εργασίας καθορίζονται από την οικονομία. Και εκεί είναι αμήλικτα τα πράγματα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μπαίνουν περίπου 1.500 παιδιά κάθε χρόνο στα παιδαγωγικά τμήματα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να διορίζονται 1.500 δάσκαλοι το χρόνο. Αν αυξηθεί αυτός ο αριθμός και πάμε στους 2.000, τότε θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Κάποια παιδιά δηλαδή τα οποία θα σπουδάσουν παιδαγωγικά δεν θα εργαστούν ποτέ ως δάσκαλοι. Αν αυτό τους το ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά, τότε ευχαρίστως να σπουδάζουν όλοι. Αλλά να ξέρουν ότι δυστυχώς η οικονομία της κάθε χώρας και η δική μας δεν παράγει τόσες θέσεις πτυχιούχων όσο θα θέλαμε. Ειδικά η δική μας, η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό, που δεν απαιτεί πτυχιούχους, καταλαβαίνετε ότι έχει λίγες θέσεις για πτυχιούχους. Άρα λοιπόν στο ερώτημα αν σπουδάζουν όλοι, αν πρέπει να σπουδάζουν όλοι ή όχι, λέω ναι, πρέπει να σπουδάζουν, αλλά για να μην κοροϊδεύουμε τα παιδιά πρέπει να τους λέμε και την αλήθεια, ότι μπορεί να σπουδάσεις και να μην βρεις ποτέ δουλειά πάνω σε αυτό που σπούδασες. Θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο κλπ. Κλπ. Αυτό είναι το ένα. Και τώρα, να μείνεις με την ακαδημαϊκή μόρφωση δηλαδή. Ναι, η ακαδημαϊκή μόρφωση, αν τη θέλεις να την έχεις, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει φραγμός. Ό,τι δουλειά αλλά και να κάνεις, άμα είσαι ακαδημαϊκά μορφωμένος, έχεις πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Να περάσεις πολύ ωραία στη δουλειά σου απάνω. Σε αυτή που σου έλαχε, όχι αυτή που ήθελες. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας κόβεται περίπου ένας στους τρεις υποψηφίους.
Δηλαδή το απαγορεύει. Έχει αλλάξει κάτι φέτος, είναι κάτι πιο βελτιωμένο? Όχι, πολύ μικρές αλλαγές ανεπαίσθητες. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα στους τρεις υποψηφίους μένει απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό? Ένα ποσοστό περίπου 33%. Άρα περνάει ένα ποσοστό 67% περίπου στις πανελλαδικές, από τις πανελλαδικές προς τα πανεπιστήμια. Το ποσοστό αυτό από μόνο του είναι καλό, είναι υψηλό. Περνάει σχεδόν 7 στους 10. Έτσι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το πρόβλημα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν είναι απλά ότι αποκλεί ένα στους τρεις. Ο δεύτερος στους τρεις, αυτός που είναι χοντρικά μεταξύ 8 και 14,5, δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του πεδίου του. Μάλιστα. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, πέρα από το πρόβλημα που για μένα είναι σημαντικό αυτό, να πούμε και το καλό που έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το καλό που έχει είναι ότι προσαρμόζεται στη δυσκολία ή στην ευκολία των θεμάτων. Δηλαδή, το 2006 που υπήρχε η βάση του 10, δηλαδή έπρεπε να γράψεις 10.000 μόρια ή μέσο όρο 10 για να μπορείς να πεις, αυτή η βάση ήταν ευκολονόητη. Όλοι μπορούσαν να καταλάβουν ότι πρέπει να περάσει το 10. Όμως είχε ένα πρόβλημα πολύ ουσιαστικό. Αν τα θέματα ήταν δύσκολα, ο αριθμός αυτών που κοβόντουσαν ήταν πολύ μεγαλύτερος από ότι αν τα θέματα ήταν εύκολα. Φέτος λοιπόν που περιμένουμε να έχουμε χαμηλές επιδόσεις των παιδιών. Αυτό περιμένουμε φέτος, χαμηλές επιδόσεις. Δεν είπαμε ότι ναι, τα παιδιά το πλατή. Είχαν μάθει για τα προβλήματα κλπ. Δεν βγήκε η ύλη. Μάλιστα. Οπότε πώς να γράψουν τα παιδιά? Φανταστείτε λοιπόν ότι αν υπήρχε η βάση του 10, είναι προφανές ότι θα έπρεπε να μπουν πολύ εύκολα θέματα για να μην μείνει πολύ μεγάλη μάζα παιδιών. Μάλιστα. Να παίξουν. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής ζητάει το μίνιμουμ να έχεις γράψει το 80% του μέσου όρου. Άρα αν τα παιδιά γράψουν πολύ χαμηλά, αν τα παιδιά γράψουν 8, θέλουμε το 80% του 8. Αν τα παιδιά γράψουν πολύ καλά, γράψουν 15, θέλουμε το 80% του 15. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι απαλλασσόμαστε από το πρόβλημα των δύσκολων ή εύκολων θεμάτων. Ναι. Αυτό είναι το μόνο καλό που έχει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συμβουλές προς τους γονείς θέλω τώρα. Τι είπατε? Συμβουλές προς τους γονείς, βάσει σε αυτό που είπατε. Οι συμβουλές προς τους γονείς είναι πάντα οι ίδιες, είτε υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής είτε δεν υπάρχει. Εδώ πάντως θέλω να πω για και να στους κλείσω... μαθητές θέλω επίσης και στους υποψηφίους συμβουλή. Για να κλείσω το θέμα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κοινωνική αδικία από αυτό. Ναι. Όταν ένα παιδί δεν γράψει το 80% του μέσου όρου, κρίνεται ακατάλληλο να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Κρίνεται όμως απολύτως κατάλληλο να σπουδάσει σε ένα κολέγιο ή να πάει σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Αυτό είναι προφανώς απολύτως άδικο. Έτσι, δεν το συζητώ. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα μου πείτε, αντιμετωπίζετε. Αντιμετωπίζετε αρκεί να υπάρχει θέληση που δεν βλέπω να υπάρχει. Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του? Να υπάρχει ένα ισχυρό απολυτήριο, δηλαδή να μην παίρνει όλος ο κόσμος απολυτήριο διαβάσει. Ένα ισχυρό απολυτήριο το οποίο θα είναι το πιστοποιητικό ικανότητας να παρακολουθήσεις τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Να κλείσει το φίλτρο χαμηλά. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, να σας πω, επειδή κάθε χρόνο μιλάμε για τα καινούργια πράγματα που έχουμε στις πανελλαδικές και όπως κάθε Μάλιστα. χρόνο έτσι και φέτος έχουμε καινούργια πράγματα που είναι ο τρόπος υπολογισμού μορίων που θα φτιάξει ένα καινούργιο χάος, πρέπει να σας πω ότι στη Γαλλία έχουν τον μπακαλωρεά, το ναι. οποίο είναι το εθνικό απολυτήριο και όσοι το έχουν μπορούν λοιπόν. Να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο άσχετα αν θα προχωρήσουν. Λοιπόν. Τον μπακαλωρεά ξέρετε ποιος το έφτιαξε, ο Μέγας Ναπολέων. Μάλιστα. Πριν 200 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πάω στην κυρία Μανουσογεωργάκη για μια τελευταία τοποθέτηση, ένα πολύ γρήγορο πέρασμα για τα νέα ΤΕΗ και να κλείσω με τους γονείς. Σας ακούω, κυρία Μανουσογεωργάκη. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό επιχείρημα για την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι αυτό που πολύ σωστά ανέπτυξε νωρίτερα ο κύριος Στρατηγάκης. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι διαγωνισμός πιστοποίησης γνώσεων. Είναι διαγωνισμός καθαρά κατάταξης. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που δεν έγραψε καλά στις πανελλαδικές, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Τι τους λέτε, τι λέτε στους μαθητές σας, τι λέτε στους πανεπιστήμια. Τι λέτε στους μαθητές σας, τι τους συμβουλεύετε τώρα, μερικές μέρες πριν ξεκινήσουμε. Πολλά, αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω λίγο την ελάχιστη βάση. Ναι.
Άρα λοιπόν η ελάχιστη βάση παιδαγωγικά και επιστημονικά δεν έχει κανένα λόγο να υφίσταται. Ουσιαστικά υπάρχει για να αποκλείει παιδιά που κανένα λόγο δεν έχουμε να τα αποκλείσουμε από την εισαγωγή της στη τριτοβάθμια. Και εδώ είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ίδια κυβέρνηση που θεσμοθέτησε την ελάχιστη βάση εισαγωγής θεσμοθέτησε και την ισοτιμία των πτυχίων στα επαγγελματικά δικαιώματα των ΑΕΗ με τα κολέγια. Ουσιαστικά αποκλείει τα παιδιά, επειδή δήθεν δεν έκλασαν καλά, από τα δημόσια πανεπιστήμια και τα στέλνει ως πελάτες να πληρώσουν στα ιδιωτικά κολέγια για να έχουν ένα. Και τα θεωρεί και κατάλληλα το κολέγιο, τα θεωρεί κατάλληλα. Ακριβώς. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω επίσης ότι πριν λίγες μέρες βγήκε η ετήσια έκθεση του συνηγόρου του πολίτη, που κάνει ιδιαίτερη αναφορά για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και κατακεραυνώνει το Υπουργείο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, αν έχετε κάποιο, είτε σήμερα είτε κάποια άλλη στιγμή χρόνο, να τη δούμε αναλυτικά την αναφορά. Έτσι, να πω μόνο μία λεπτομέρεια, ότι αναφέρεται και επικαλείται την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λέει ότι ειδικά οι αλλαγές στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν μπορεί να μην είναι να υπάρχουν μεταβατικά στάδια και να μην εφαρμόζονται αμέσως στα παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση άλλαξε Φλεβάρι μήνα το σύστημα πρόσβασης για τα παιδιά της ίδιας χρονιάς. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και δείχνουν τη στόχευση του Υπουργείου που είναι να αποκλείσουν. Ναι. Άλλο ένα σχόλιο τελευταίο. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι, εκτός ότι αποκλείστηκαν 16.000, αν θυμάμαι καλά, περισσότερα παιδιά από την προηγούμενη χρονιά, 40.000 συνολικά απ' έξω, το τραγικό είναι ότι την ίδια ώρα έμειναν κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Χιλιάδες θέσεις κενές στα πανεπιστήμια. Η θέση είναι εκεί. Οι μαθητές θέλουν να μπουν και δεν τους το επέτρεψαν. Λοιπόν, μία γρήγορη. Τι είναι αυτά τα ΤΕΗ, κύριε Στατικιάκη, τα νέα ΤΕΗ, τα τριετή? Κοιτάξτε. Συμπυκνωμένα θέλω να τα ακούσω. Ναι, αυτό είναι το κλασικό ελληνικό αλαλούμ. Είχαμε ΤΕΗ. Τα ΤΕΗ αυτά δεν τους δίνανε επαγγελματικά δικαιώματα από το 1983. Τα καταργήσαμε τα ΤΕΗ, τα κάναμε πανεπιστήμια. Τώρα σκεφτόμαστε ότι ξαναχρειαζόμαστε την τεχνολογική εκπαίδευση, οπότε θα τα ξαναφτιάξουμε. Πάλι χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Θα είναι 3 χρόνια, θα είναι 4 χρόνια. Παίζεται, δεν το έχουν αποφασίσει. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανείς σοβαρός σχεδιασμός πάνω σε αυτό το πράγμα. Θα σας πω τι έγραφε πριν από 10 χρόνια, 11. Σύντομα. Μία έκθεση του ΟΣΑ, είναι του 2011. Ο ΟΣΑ λοιπόν τότε πρότεινε να καταργηθούν τα ΤΕΗ, διότι δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Τα θεωρούν β' διαλογής. Και όντως, αν δείτε πώς συμπληρώναν τα παιδιά τα μηχανογραφικά τους, ήταν έτσι. Επιπλέον δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα. Πρότειναν λοιπόν να καταργηθούν τα ΤΕΗ και στη θέση τους να επιστρέψουμε σε αυτά που είχαμε πριν 40 χρόνια, τις διετείς σπουδές, τα ΚΤΕ που λέγαμε. Μάλιστα. Θα βγαίνουν βοηθοί των επιστημόνων. Μένει να το δούμε. Αυτό ξεκίνησε να το κάνει ο κύριος Γαβρόγλου με τα διετή προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια για αποφύτου ΕΠΑΛ. Καταργήθηκε από την κυρία Κεραμέως και τώρα είμαστε πάλι στο τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Αν σας έλεγα, κύριε Βανακάρα, να μου κάνετε μία πρόταση συνοψίζοντας την άποψη των γονέων και των παιδιών για αυτή την κουβέντα. Θέλω να την ακούσω. Μία πρόταση. Μία πρόταση θα μπορούσε να είναι η εξής. Ο αγώνας που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια και οι μαθητές και οι οικογένειές τους για να φτάσουν σε αυτές τις εξετάσεις θα συνεχιστεί και από την επόμενη μέρα των εξετάσεων και θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι για να διεκδικούν μία παιδεία η οποία πραγματικά να είναι υψηλού επίπεδου, να μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και οι ίδιοι οι σημερινοί μαθητές, οι αυριανοί φοιτητές, να διεκδικήσουν πραγματικά, αγωνιστικά, να πάρουν τις καινούργιες γνώσεις που χρειάζονται, αλλά και να αλλάξουν αυτό το σύστημα που γεννά αυτές τις αδικίες. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Θα ευχηθούμε όλοι, φαντάζομαι, καλή δύναμη στους γονείς και στους μαθητές και στα παιδιά, στους υποψηφίους. Καλή επιτυχία, ψυχραιμία. Δεν τελειώνει και τίποτα με τις Πανελλήνιες, δυστυχώς. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν τελειώνει και κάτι. Σας ευχαριστώ όλους. Κυρίες και κύριοι, και εσάς. Καλό βράδυ.